Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του Εθνικού Κλειδίου με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, τελικό αποτέλεσμα 3-3. Μαζί μας ο σκόρερ του τρίτου τέρματος της γηπεδούχου ομάδος, ο Θεοδόσης Περηφανόπουλος, ο οποίος θα μου κάνει ένα σχόλιο για το πώς είδε το σημερινό παιχνίδι. Ένα ντέρμπι. Εμείς παίζαμε με τον πρωταθλητή της περσινής χρονιάς. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καταφέραμε, προηγηθήκαμε 2-0. Από εκεί και πέρα τα λάθη δεν μας βοήθησαν να κρατήσουμε το σκορ. Ικανοποιημένος από το βαθμό. Εντάξει, σίγουρα μπορούσαμε και τους τρεις, αλλά και τον έναν δεν λέμε όχι. Θα δώσει έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, θεωρείς ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα? Νομίζω ναι. Στο πρώτο εμείς χτυπήσαμε στις αντιπιθέσεις, βάλαμε τα δύο γκολ. Στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ πίεσε πάρα πολύ, κατάφερε μας, σοφάρισε. Από εκεί πέρα κρεμότασε μια κλωστή το σκηνή, το παιχνίδι. Καταφέραμε, προηγηθήκαμε και πάλι ο ΠΑΟΚ με την πίεση του κατάφερε μας, σοφάρισε. Θεωρώ ήταν ένα πολύ δίκαιο αποτέλεσμα. Σε είδαμε στον γκολ το οποίο πέτυχε να σηκώνει το χέρι ψηλά στον ουρανό. Πού αφιέρωσε το συγκεκριμένο τέρμα? Ο ξάδερφό μου, τον Θοδωρή τον Περηφανόπουλο, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, που ήταν τα πάντα για το χωριό και την ομάδα. Και το μόνο που μπορώ να κάνω, το ελάχιστο δηλαδή, είναι να το αφιερώνω τον γκολ από εδώ και πέρα. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στην πορεία. Ευχαριστώ. Και στην ομαδική. Να είστε καλά, γεια σας.